Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 19 λεπτάκια μετά από τις 5, είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Aris On Air με τον Χρήστανο Τσαλτίδη και τον Νίκο Παπαδόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, Τετάρτη σήμερα, 14 του Ιούνιου. Είμαστε στα φάγαμε το μισό μήνα σχεδόν. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν και τώρα που κατέβαινα από Περέα έβλεπα κάτι μαυρίλες, κάτι σύννεφα. Νομίζω ότι μπορεί να βρέχει και έξω αυτή την ώρα. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Το κινητό σταθερό δεν θα πει ποτέ. Αλλά από ό,τι διάβαζα και τις προβλέψεις για τον καιρό, μάλλον πάμε για βροχερό Σαββατοκυριακό. Κάτι το οποίο θα χαλάσει τα σχέδια αρκετών. Μεταξύ αυτών και εμού. Σχεδιάζαμε να πάμε σε κάποια παραλία. Θα κάναμε κάποια βουτιά, λοιπόν. Πάρα λοιπόν μέχρι και τις 7 στην συχνότητα του Λίμπερο, με πολλά θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και κεντρικό φυσικά την χθεσινή συνάντηση που είχαμε στην Νέα Υόρκη και η οποία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ανάμεσα στον Θόδωρο Καρυπίδη και την πλευρά των Τόμ Παπαδόπουλου και Νίκ Σακίεβιτς, με φόντο την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού Άρη και το ενδεχόμενο της εμπλοκής των Αμερικανών επιχειρηματιών στην ομάδα. Κάτι που τελικά δεν έγινε, δεν τα βρήκανε οι δύο πλευρές, αν και συζητήσανε σε αρκετά καλό κλίμα, είναι η αλήθεια. Και αυτό το καλό κλίμα νομίζω ότι αφήνει και ανοιχτή την πόρτα σε περίπτωση που προκύψει κάτι στο μέλλον. Ποτέ δεν ξέρεις. Για την ώρα πάντως δεν τίθεται θέμα εμπλοκής τους πέραν της χορηγίας του κ. Παπαδόπουλου στην ΠΑΕ, η οποία θα είναι και αυξημένη σε σχέση με την περσινή σεζόν. Όλα αυτά θα συζητήσουμε εδώ πέρα. Θα σας δώσουμε και από νωρίς σήμερα βήμα. Θα ανοίξουμε νωρίτερα τις γραμμές, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει συζήτηση και έχει προκαλέσει αρκετή κουβέντα από χθες το βράδυ, όταν και έγινε γνωστή η αρνητική τροπή των συζητήσεων που είχαμε στην Νέα Υόρκη και κυρίως όταν έγιναν γνωστά και τα ποσά τα οποία έπεσαν στο τραπέζι, κυρίως όσον αφορά την πρόταση που κατέθεσαν ο Τόμ Παπαδόπουλος και ο Νίκ Σακίεβιτς προς την πλευρά του Θόδωρου Καρυπίδη και της αδελφής του Ειρήνης Καρυπίδου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα αναλύσουμε και θα μιλήσουμε και με τον Χρήσανθο που τον περιμένουμε σε λίγο στο στούντιο τα όσα έγιναν χθες και πλέον τα όσα θα ακολουθήσουν για τον ποδοσφαιρικό Άρη, καθώς η επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη στην Ελλάδα και η παρουσία του στην Θεσσαλονίκη, όπως αναμένεται να είναι τις επόμενες ημέρες, θα δρομολογήσει και τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα και κυρίως στο αγωνιστικό, αφού ο Πάκο Ερέρα περιμένει τον πρόεδρο της ΠΑΕ για να βάλουν στην τελική ευθεία θέματα παραμονών, αποχωρήσεων και μεταγραφών, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει καταλήξει σχεδόν στους παίκτες που θέλει να διατηρήσει από το υπάρχον ρόστερ, να έχει δημιουργήσει μια μαύρη λίστα με αυτούς που δεν υπολογίζει για την νέα σεζόν και φυσικά κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχει ξεχωρίσει κυρίως από την ισπανική αγορά, περιπτώσεις που οι πληροφορίες λένε ότι είναι οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο και με την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε και οριστικές συμφωνίες. Όχι, δεν αποκλείεται να έχουμε. Τι περιμένουμε να κάνουμε τώρα. Φτάσαμε 15 Ιουνίου. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε με τους Αμερικάνους. Καλησπέρα, είπαμε. Δεν είπαμε. Καλησπέρα. Εδώ τι έγινε. Πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό. Λοιπόν, είναι υποχρεωμένος ο κύριος Καρυπίδης πλέον να αφοσιωθεί 100% στο κομμάτι της ενίσχυσης της ομάδας, των ανανεώσεων, των αποδεσμεύσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πέρα από τα Χάρη Λάου, Ρίσιο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ήδη τα τρέχει, έχουν μπει τα μηχανήματα για να φτιάξουν το χώρο και τα υπόλοιπα.
Τι? Θα υπάρξει και ενημέρωση αύριο το μεσημέρι στο Ρήσιο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Οκ, έγινε, ξεκίνησε τώρα. Άντε, φτάνει. Τι? Με κούρασε κιόλας αυτό. Ποιο πράγμα. Οκ, να υπάρξει ενημέρωση για τα έργα. Τι να πούμε δηλαδή. Καλά να σου πω. Θα ρίξουμε τρεις τοίχους, θα βάλουμε πέντε, θα κάνουμε αυτό. Για να αποκτήσουμε και εμείς και ο κόσμος κυρίως, Χρήσανθέ μου, μία εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί πλέον το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Εντάξει. Ωραία, εσύ, γιατί όταν, είναι έτοιμο το βγάζουμε φωτογραφία. Εγώ θα στο πάω από την άλλη πλευρά. Πάντο μου. Εσύ πες ότι δημιουργείς κάτι καινούριο. Ναι. Κάτι ωραίο. Ναι. Δεν θα θες να το δείξεις. Ναι, όταν γίνει. Και πριν γίνει. Ότι εμείς να είμαστε σε αυτή τη δεκαετία. Πριν και μετά, δεν άνοιξε δηλαδή. Σαν τις διαφημίσεις. Να βγάλω φωτογραφία. Στο αδυνάτισμα. Να με βγάλω. να βγάλω φωτογραφία. Δεν σου δείξα πριν. Μου ζώνουν τελείως εκείνη τη φωτογραφία. Συν 24 κιλά. Έχει δύο χρόνια από τότε. Ή καμία 30 κιλά έχει. Και δύο χρόνια και 30 κιλά. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα πρέπει να κινητοποιηθεί ο πρόεδρος. Ναι. Θα συζητήσουμε, θα πούμε 5-6 λεπτά κατά σας πούμε ακόμα. Μετά, αν θέλετε, θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά το διάλειμμα των 5 και 30. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας σε σχέση με την πρόταση, τι πιστεύετε εσείς κτλ. Και βλέπω από τις αντιδράσεις στο διαδίκτυο ότι μάλλον τον αντιλαμβάνεστε τον Γκαρυπίδη στο όχι που είπε. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δώσει την ομάδα και με μεγαλύτερο τίμημα εφόσον παρέμενε αυτό λίγο πιο χαμηλά χρηστάρα, εφόσον παρέμενε αυτό το διάστημα αποπληρωμής. Όταν κάποιος άνθρωπος έχει βάλει αρκετά χρήματα μέχρι στιγμής, τώρα μην ρωτάτε πόσα έβαλε κτλ. Αν είναι παραπάνω ή χοντρικά όχι. Χοντρικά λέμε ότι είναι το μίνιμουμ. 4. Εγώ λέω ότι αυτός λέει ότι έβαλε 6-7. 4. Μπορεί να και 8-9. 4 με 5 ας πούμε. Αλλά τα τέσσερα είναι απολύτως λογικά. Ναι. Αν σκεφτείς ότι μία χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική μπορεί και ο Λίμπερο να είχε μεγαλύτερο, όχι, είχε σίγουρα περισσότερα έσοδα από τον Άρη στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στη Β' δύο χρόνια και με τα λάθη που έγιναν την πρώτη σεζόν και τα χρήματα τα οποία διατέθηκαν για παίκτες ήταν πάρα πολλά για τα δεδομένα της κατηγορίας. Όταν λοιπόν αυτά τα χρήματα πρέπει να τα ενισχύσεις για την επόμενη σεζόν, γιατί πρέπει να βγεις, γιατί απέτυχες την προηγούμενη. Αντιλαμβάνεστε ότι το τεσσαράκι είναι στάνταρ. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, εγώ λέω ότι ο Καρυπίδης, κάνω μια εκτίμηση, το είπα και χθες βράδυ στο Γιώργο τον Ζαγόρα, παρεπιπτόντως μπράβο Νίκο για το ρεπορτάζ το βράδυ. Ήσουν κατά το πιστικότατος και έδωσε τον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει την ώρα που συνέβαινε. Που πραγματοποιούνταν η συνάντηση και αμέσως μετά ακούσατε εδώ από τον Λίμπερο 107,4 ακριβώς το τι έγινε και μάλιστα διασταυρωμένο και από τις δύο πλευρές. Αν θες μην χτυπάς, μην με πατάς από κάτω. Συγνώμη, είπαμε, θες να μας φας, αλλά ακόμα είσαι 27 χρόνων, 28 πόσο είσαι, όχι από αυτή την ηλικία ρε φίλε, άσε να μεγαλώσουμε λίγο, γίνουν κανένα 50 χρονών και μετά έρθει η νέα γενιά. Τώρα δεν χρειάζεται να μας κλωτάς από κάτω. Πατάς το παπούτσι που το πλύνει η γυναίκα μου. Συνέχισε. Λοιπόν. Δεν τα πλύνει αυτός. Πρέπει. Εγώ απλύνω τα παπούτσια μου. Γιατί δεν θα πάρεις τίποτα. Είναι δυνατόν. Δεν καθαρίζεις τα παπούτσια σου. Εσένα δεν τα καθαρίζει η μάνα σου, ρε. Όχι. Και λες εμάς τα καθαρίζει. Για μάνα μου, ρε. Μόνος μου κάνω τα παπούτσια μου. Μόνος σου κάνεις τα παπούτσια. Μανούλα. Τα βάζεις στο πλυντήριο. Μανούλα μου. Λοιπόν, επιστρέφω στο ρεπορτάζ το χθεσινοβραδινό. Σου απεδώσαμε τα εύσημα και την ώρα που του λέγαμε τη Ζεδίνα με εύσημα, μα πάτησε το παπούτσι. Πώς να μην ξεφωνήσω τώρα. Συνέχισε, Χρυσάνθα. Λοιπόν, ξεφεύγουμε. Ξεφεύγουμε όντως. Καλό είναι να ξεφεύγουμε που και που. Έχετε αντιληφθεί ότι η εκπομπή με Νίκο Παπαδόπουλο έχει ένα άλλο ύφος. Και θα το πάμε λίγο πιο χαλαρό γενικότερα μέσα στη σεζόν. Θα κάνουμε και κάποιες αλλαγές, θα σας τα πούμε. Θα ανεβούν κάποιοι, θα κατεβούν κάποιοι, θα έρθουν κάποιοι από τα δεξιά, θα φύγουν κάποιοι από τα αριστερά. Α δούμε ακριβώς τι θα συμβεί. Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση από τη στιγμή που η αποπληρωμή των χρημάτων ήταν σε δόσεις και όχι 2-3 δόσεις, 8 δόσεις, 8 ετήσιες δόσεις να δεχτεί ο Καρυπίδης. Εγώ λέω ότι θα δεχόταν και με μεγαλύτερο τίμημα. Επίσης, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, ο Καρυπίδης δεν θα δέχονταν ούτε καν αν τα 4 εκατομμύρια ήταν Μπραφόπουλος. Όμως, αν τα 4 εκατομμύρια ήταν Μπραφόπουλος και αρνούνταν, τότε έχω την αίσθηση, εσείς θα μας το πείτε αυτό, το να ανοίξουμε τις γραμμούλες μετά το break, θα ήταν τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση του κόσμου. Γιατί σίγουρα τώρα είδα σε πολύ μεγάλο βαθμό να του δίνουν δίκιο. Γιατί όταν διαβάζει ο άλλος, ρε χρήσατε 4 σε 8 χρόνια. Που κάποιοι το παρουσίασαν 4 σκέτο, χωρίς να βάλουν λεπτομέρεια των 8 ετών. Ναι, φίλε, γιατί αυτοί θέλουν να καλλιεργήσουν την εσωστρέφεια. Ναι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μας έλεγαν ότι ο Τόν Παπαδόπουλος θύμωσε και δεν θέλει να του μιλήσει και τα λοιπά και είναι θυμωμένος και δεν θα του δώσει τη χορηγία και το ένα και το άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα.
Δυστυχώς για εσάς, παιδιά, δεν είναι θυμωμένος ο ένας με τον άλλον. Πέρα από αυτό, εντάξει, ο καθένας θέλει. Μπορεί να είχαμε το αρνητικό με, με το όλο deal και να μην έδωσαν τα χέρια οι δύο πλευρές. Αν και υπάρχει το θέμα της χορηγίας φυσικά, που θα είναι και αυξημένη πάνω από 50% τουλάχιστον την σεζόν. Κάνα μια 250 το χρόνο, 200 ναι. με 250 περίπου είναι. Αλλά το θετικό είναι ότι μπορεί να μην τα βρήκανε και να μην συμφώνησε πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά υπάρχει μια καλή σχέση, υπάρχει μια επαφή. Και αυτό αφήνει και μια ανοιχτή πόρτα, δεν ξέρω αν διαφωνείς, ώστε ενδεχομένως, χωρίς να λέμε ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως όμως να υπάρξει κάτι στο μέλλον. Είναι σημαντικό αυτό. Μπορεί και να μην υπάρξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι είναι ζεστοί. Δεν ξέρεις αν κάποια στιγμή μπορεί να επανέλθουν μια άλλη πιο βελτιωμένη πρόταση προς τον Καρυπίδη. Θα φανεί. Το θετικό πάντως και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι διατηρούν μια καλή επαφή και καλές σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι επειδή είπε όχι ο Καρυπίδης, ας πούμε, για παράδειγμα, μαλώσανε, ψυχράθηκαν και πλέον κόβεται κάθε επικοινωνία. Υπάρχει και χορηγία που δείχνει και αυτή, έρχεται για να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο λέμε. Υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ τους, υπάρχει και μια συχνή επικοινωνία του κ. Καρυπίδη με τον Παπαδόπουλο. Έμειναν και οι άνθρωποι αυτοί ικανοποιημένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον περίμεναν κάπως έτσι, να το πω, πιο σκληρό στις διαπραγματεύσεις. Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι αν τα έδινε μπραφ και δεν έδινε την ομάδα, θα έπεφτε τρελό. Ξυφωνητό. Σλουκί. Ναι. Σλουκί λουκ. Συμφωνώ. Ναι, έτσι είναι. Συμφωνώ. Μπορεί να μην ήταν τρελό, να υπήρχαν και κάποιοι υποστηριχτές του, να λέγανε αυτός είναι ο διοκτήτης, αυτός ξέρει πόσα έβαλε ή οτιδήποτε ναι. άλλο. Αλλά νομίζω ότι αυτό το 8 δόσεις αιτήσιες. Εμένα δεν μου άρεσε. Καταρχήν να πούμε το εξής. Να πούμε για μία ακόμη φορά, και το λέει και ο Καρυπίδης, να ευχαριστώ στους ανθρώπους εκεί από την Αμερική, διότι χωρίς καμία υποχρέωση, από την αγάπη τους και μόνο, και φέτος θα βοηθήσουν την ομάδα. Και το έκαναν και πέρσι. Και θεωρώ ότι στην άκρη του μυαλού τους έχουν την ενασχόληση ακόμα με τον Άρη, όταν προκύψουν οι συνθήκες και αν προκύψουν οι συνθήκες. Από την άλλη, αυτό το σε 8 χρόνια δεν μου κάθεται καλά. Και δεν μου κάθεται καλά γιατί. Όχι γιατί θέλω τα λεφτά εγώ, μπράφη, σε 2 χρόνια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όταν πας να αγοράσεις κάτι και ζητάς να γίνει αποπληρωμή σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι δεν έχεις διαθέσιμα κεφάλαια. Ναι. Ή να το πω αλλιώς, να το πω πιο ωραία. Ότι αξιολογείς ότι τα όποια διαθέσιμα κεφάλαια θα πρέπει να μπουν μέσα στην ομάδα. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, είχαν ως στόχο να βάλουν 5 εκατομμύρια, έλεγαν στην ομάδα άμεσα. Έτσι όμως δείχνουν πάλι κάτι. Ότι παιδιά είναι 5 και μετά τα 5 που βάζω στην ομάδα έχω και 500 επιπλέον το χρόνο να δώσω τον Καρυπίδη ή οτιδήποτε άλλο. Πάλι κατευθείαν δηλαδή μπαίνει ένα ταβάνι. Κατευθείαν ο ενθουσιασμός που μπορεί να φέρει το 5 εκατομμύρια σε σταματάει από το 500 το χρόνο. Ναι. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή ότι αν η πρότασή τους ήταν 4 εκατομμύρια μπραφ, δεν ξέρω αν θα δελέαζε τον Καρυπίδη, γιατί δεν ξέρω και τις άμεσες ανάγκες του. Ναι. Έτσι. Γιατί υπάρχει και το άλλο πάντα σε μια διαπραγμάτευση. Okay, έχεις τις ανάγκες προκειμένου να. Συγγνώμη, ρε φίλε, άλλαξε το Power of Love για να βάλει έναρξη Μουντιάλ. Συγγνώμη, Χρήσανθε, που δεν βλέπουμε το Power of Love, έτσι. Τέλος πάντων. Και έχει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Ποδοσφαιρική γιορτή, αυτό δεν είναι. Εντάξει, τραγουδάει Ρόμπι Γουίλιαμς, λίγο αν είσαι. Ποιο Ρόμπι Γουίλιαμς. Αφού δεν τα ακούμε. Πολύ δυνατό κουστούμι. Με το Ρίκι Μάρτιν τη τέτοια τώρα εδώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πολλές φορές το ζήτημα είναι και τι ανάγκες έχει αυτός που πουλάει. Αν οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το 500, δεν καλύπτονται από το 1 εκατομμύριο, γιατί ψάχνει 2 και έρθει ο άλλος και του δώσει 2 τώρα και τα υπόλοιπα 2 σε 18 χρόνια, μπορεί να δεχτεί. Είναι τι ανάγκες έχει. Ναι. Για να πουλήσει κάποιος. Ναι, αλλά υπάρχει και μια λογική πάντα, Χρήσα. Δεν είναι μόνο ανάγκες, είναι και η λογική. Γιατί, η κοινή λογική. Γιατί πουλάς κάτι κιόλας πίσω από το οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάζα κόσμου. Και δεν είσαι μόνος σου, δεν είναι μια επιχείρηση δικιά σου. Είναι, ο Άρης είναι κάτι πέραν από μια απλή ανώνυμη εταιρεία. Υπάρχει και ένας κόσμος από πίσω, κατάλαβες. Και γι' αυτό είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι αν του τα έδινε 4 μπραφ και αρνούταν, ο κόσμος δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι στον απόλυτο βαθμό, θα εξέφραζε με δυσαρέσκεια.
Το θέτω έτσι λίγο ευγενικά. Τον κόσμο λοιπόν θα το ρωτήσουμε ακριβώς τις δικές του σκέψεις. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Από το διάλειμμα που θα πάμε αμέσως τώρα. Ο Όφη που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον συμπολίτη εδώ του ΠΑΟΚ, παίρνει δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον Βελιγιάννηδη. Προφανώς οι δανεισμοί αυτοί είναι ακέραιοι, δεν επηρεάζουν σε τίποτα τις σχέσεις των δύο ομάδων. Είναι δεδομένο και σίγουρο ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους συμμαχία ή ότι δεν γίνεται κανένας Γιουσουφάκη κανενός. Αυτό συμβαίνει μόνο αν παίρνει ο Άρης κάτι τέτοιο, που βέβαια εδώ η θέση της εκπομπής, εκτός αν διαφωνεί ο Νίκος θα μας το πει, είναι ότι ο Άρης φέτος δεν πρέπει να πάρει κανέναν απολύτως δανεικό. Δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν από κάποια χρόνια, που δεν είχε δικαίωμα μεταγραφών και η μοναδική του επιλογή για να σωθεί ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές κάτω των 25-24, πότε ήταν, δεν θυμάμαι ποια ήταν το όριο ηλικίας τότε, και δεν είχε άλλη επιλογή από το να πάρει κάποιους παίκτες. Και μάλιστα όταν ο Ολυμπιακός ήρθε εδώ πέρα πάνω έφερε 2-2, δεν κάθισε να χάσει όπως κάθε λογής Γιουσουφάκη άλλων ομάδων. Την ίδια λοιπόν στιγμή που υπάρχουν δημοσιεύματα δυστυχώς και από συναδέλφους εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι ο Άρης θέλει δανεικό τον Μάνο, τον Νάνο και τον Πάνο, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση δανεικού, ο ΠΑΟΚ παραχωρεί δανεικό και στην ομάδα του ΟΦ. Φυσικά και είναι δικαίωμά τους. Εγώ λέω για το επικοινωνιακό, δεν λέω για την ομάδα. Για τον Άρη έχει υποθεί η ομάδα πολύ καλά κάνει και μακάρι να μπορέσει και ο Άρης κάποια στιγμή να μοιράζει δανεικούς δεξιά και αριστερά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καθένας κρίνεται, κάνει επιλογές και κρίνεται. Εγώ όμως σημειώνω κάποια πράγματα ώστε και ο κόσμος μας ακούει, Νικολάκη μου, να έχει την γνώση που πρέπει. Κατάλαβες! Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις δικές σας γραμμές. Ποια είναι η νύφη? Η νύφη ποια είναι εδώ? Α, δώσε break. Σβήνω το Power of Love και βλέπω... Δώσε το break, Χριστοκιός. Ανοίγουμε γραμμούλες 23-10-287-888. Τις δικές μας απόψεις τις ακούσατε. Εντάξει, δικαιολογείται να φάω κάμια πίτσα τώρα που αρχίζει το Μουντιάλ. Όχι. Αύριο, Παρασκευή, μια όχι, φορά. Όχι. Η Σοφία μάφησε, ρε φίλε. Όχι. Τι όχι? Κατερίνα. Η Κατερίνα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πίσω από τη διαιτολόγο. Ό,τι πει η διαιτολόγο, η διατροφολόγο. Εξαιρετικά. Φάνηκε πίτσα. Είστε και η ίδια ηλικία. Νομίζω δηλαδή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το 23-10-27-3 οχτάρια είναι στη διάθεσή σας. Μιλάμε για την πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Τόμ στον Θόδωρο Καρυπίδη, την απόρριψη, όλο αυτό με τις δόσεις. Πώς το είδατε εσείς? Πώς το είδατε εσείς κτλ. Αν συμφωνείτε με την αρνητική απάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη, μπορεί κάποιος να βρεθεί. Η πλειοψηφία είναι να συμφωνεί. Μπορεί κάποιος να βρεθεί και να πει όχι, έπρεπε να πει, έπρεπε να δεχθεί. Εντάξει. 4 εκατομμύρια σε 8. Ο 503 είναι λίγο ειρωνικός. Ναι. Λέει: καλησπέρα, παιδιά. Μπορώ να διαθέτω από το μισθό μου κάθε χρόνο 1200 ευρώ. Λέτε πως έχω ελπίδες για να πάρω το πλειοψηφικό πακέτο του Άρη? Είναι λίγο ειρωνικός. Ναι. Ο 779 λέει: ήταν τόσο χαμηλή και ασύφορη πρόταση που ευτυχώς δεν χώρισε τον Αριανό σε δύο στρατόπεδα. Ήδη κάποιοι νομικοί Νοτίου Ελλάδος έλεγαν ότι ο Κάρη έβαλε 1 εκατομμύριο ως τώρα. Καλά, εντάξει, δεν γίνεται. 1 εκατομμύριο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί να σου πω γιατί γίνεται. 1 εκατομμύριο έβαλε μόνο πέρυσι. 1% ήταν η αύξηση του κεφαλαίου. Όχι, η δημιουργία. Η οποία καλύφθηκε πλήρως. 1,3. 1,1. 1,1. 1, κάτι ήταν στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή. Εντάξει. 700 έγινε άλλη μία. Άρα έχουμε 1,1 και 700. 1,800 είναι μόνο 2 αυξήσει του κεφαλαίου. Και 2 που βάλε πέρυσι πάνω κοντά. Βάλε και το 1 που δεν. Και το 1 το φετινό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Αν μας πεις το μικρό σου όνομα, μπορείς να κάνεις όποια παρατήρηση. Έλα, Απόστολος. Πάμε να κάνεις την παρατήρηση τώρα. Παιδιά, λέτε ότι η εκπομπή είναι 2 ώρες, δηλαδή 120 λεπτά και σύνολο βγαίνει γύρω στα 50 με τις διαφημίσεις και με αυτά. Δεν είναι 50, ναι. 80 είναι μαζί με τις διαφημίσεις. Το έχω υπολογίσει, 85 για την ακρίβεια. Τέλος πάντων. Τι να κάνω, πρέπει να ζήσει ο σταθμός, δεν γίνεται αλλιώς. Μπάς περιπτώσει. Δεν λες όμως ότι πουλάει ο Άρης και έχει πολλές διαφημίσεις? Αυτό σκέψου. Μακάρι να είναι έτσι όπως θα λες. Έτσι. Μακάρι δε, εσείς αν θέλετε να είναι έτσι όπως θα λες. Λοιπόν, και δεύτερο, οι πρώτες που κάνανε οι Αμερικανοί
για μένα μου φαίνεται ότι μάλλον για περίπτερο στην Τζιμισκή ήθελα να πάρουν και όχι ομάδα στον τον Άρη. Εντάξει και εσύ, μην υπερβάλλεις τώρα. Όχι, όχι, παιδιά 500 το χρόνο ούτε τράπεζα δεν κάνει τέτοιο διακανονισμό, όχι ο Καρυπίδης. Σε παρακαλώ και τράπεζα με κόκκινο δάντιο. Δεν είναι έτσι. Μάλλον δεν είχαν διάθεση να αγοράσουν οι άνθρωποι και κάτι έπρεπε να πούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Καλά, δεν νομίζω να μην είχαν διάθεση, αλλιώς θα τον λέγανε να πάει εκεί. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Πάμε στον επόμενο όμως. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ο Αλέξανδρος. Έλα, Αλέξανδρος. Συμφωνώ με το προηγούμενο. Δηλαδή, καταρχάς δεν έδειξαν ότι έχουν το μέγεθος να κάνουν την πρόταση που έπρεπε. Άρα πήγαν να πάρουν την ομάδα με τα τρέχοντα έσοδα της ομάδας. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πάρεις μια επιχείρηση αφού την αναλάβεις και μετά και να δίνεις κάτι από το περίσσευμα στον πρώην ιδιοκτήτη. Δεν ακούστηκε πουθενά αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι σοβαρή πρόταση για μένα. Δεύτερον, ο Καρυπίδης και τέσσερα όπως είπες εσύ να του δίνανε θα το σκεφτότανε εγώ πιστεύω. Αλλά αυτοί είναι άλλοι παράμετροι, μπορεί και να έλεγε ναι. Το τρίτο και μεγαλύτερο που δεν μου αρέσει καθόλου να τα ακούω και το θεωρώ γελίο που ακούγεται, θα βάζανε λέει 5 εκατομμύρια στην ομάδα. Αυτό παιδιά δεν υπάρχει στον κόσμο. Θα καλύπταν το budget, δηλαδή θα βάζαν 5 και τα 5 που θα είχαμε έσοδα θα τα πέρανε στην τσέπη τους, άρα θα βάζαν 0. Όχι, θεωρητικά θα βάζανε 5 αυτοί συν τα έσοδα, άρα καλά, θα κάναμε ένα budget 8. Και από τα 5 αυτά, πολύ ωραία, και από τα 5 αυτά που θα βάζανε, γιατί δεν του δίναν 3 μπραφ μπροστά. Έτσι δείχνεις, ας βάζαν 2. Αυτό, δηλαδή, ακριβώς είπα χθες σε έναν συνάδελφο με τον οποίο συζητούσα το θέμα. Έτσι δείχνεις, αν θες. Καταρχήν είναι ένα λάθος επικοινωνιακό αυτό που έγινε για τους ίδιους, διότι ο Καρυπίδης από τη στιγμή που απορρίπτει μία πρόταση, αν υπήρχε κάτι διαφορετικό στην πρόταση, δηλαδή το 4 εκατομμύρια μπραφ, θα είχε ένα επικοινωνιακό κόστος ο ίδιος. Σίγουρα. Τώρα, όχι μόνο δεν έχει επικοινωνιακό κόστος, αλλά βγαίνει πιο ισχυρός. Άρα πάμε στα θετικά. Τα θετικά είναι ότι το θέμα έλεξε, δεν τράβηξε παραπάνω. Προς τιμήν και των δύο. Σαφώς. Το δεύτερο είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει χορηγία δεκτή και με το παραπάνω, δεν το συζητάω. Και να πούμε κάτι, Άλεξ, εδώ είναι σημαντικό. Ναι. Οι άνθρωποι κάνανε αυτή την πρόταση και βγάλαν προς τα έξω ότι κάνανε αυτή την πρόταση. Υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν ανθρώπων οι οποίοι έταζαν ότι θα βάλω 3, θα σωστό, βάλω 5 σωστό, σωστό. Και δεν βάζαν τίποτα και παρόλα αυτά έλεγαν μα του έδινα 5 εκατομμύρια και δεν τα έπαιρνε. Ήταν ειλικρινής τουλάχιστον. Όχι, όχι, είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ξεκάθαρα είναι όλα αυτά πολύ καλά. Γι' αυτό και δεν πρέπει ούτε να τους λιδωρήσουμε ούτε όχι, να πούμε το παραμικρό. Το δυσάρεστο όμως είναι παρόλα αυτά ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε πρόταση από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν για κάποιο δικό τους λόγο, εγώ δεν θα πω επενδυτικό, το θεωρώ αστείο να το πω επενδυτικό, να βάλουν λεφτά στον Άρη, να αφήσουν λεφτά να μπουν για κάποιο άλλο λόγο, όπως για κάποιο άλλο λόγο μπαίνουν και στις όλες τις ομάδες. Άλεξ, να σου πω κάτι. Μπορεί ο Καρυπίδης να βγάλει την ομάδα Ευρώπη και να μην την χρεώσει ή τέλος πάντων να τη χρεώσει λογικό πλαίσιο, να έχει μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο δακανισμένο? Γιατί τότε πραγματικά μπορεί να βρεθεί άνθρωπος να πληρώσει και στον Καρυπίδη παραπάνω λεφτά, μακάρι, αλλά και να πάρει την ομάδα. Το χειρότερο που απευχόμαστε βέβαια είναι αυτό, ο τρόμος είναι μη σκάσει η ομάδα στα χέρια του και αρχίζει μετά και να θέλει λεφτά και να μην τη δίνει και να είναι χρεωμένη. Μην μπούμε σε αυτό το αυτό. Αν γίνει αυτό, θα γίνει μόνο αν κάνει ο ίδιος πολύ κακή διαχείριση. Κοίταξε τώρα όμως, στην προσπάθεια να κλείσει κάποιος παίκτες ή οτιδήποτε, εγώ πιστεύω ότι θα ανοιχτεί πάλι. Και ναι, δεν ξέρω αν αυτά που θα προσφέρει θα μπορέσει μετά να τα καταφέρει. Όταν επιστρέφεις με μισό εκατομμύριο χρέος, θα πρέπει να κάνεις εγκλήματα. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην κάνετε εγκλήματα. Όταν επιστρέψαμε την προηγούμενη φορά, η ομάδα είχε 4-5 εκατομμύρια χρέος. Και για να φτάσει να σκάσει, πέρασαν 3-4 ακόμα χρόνια. Σωστό. Άρα θα πρέπει να κάνεις εγκλήματα τώρα. Καλά, εμείς δεν θέλουμε να σκάσει ποτέ ούτε στα επόμενα. Ναι, κατάλαβες τι λέω. Το λέω ότι θα πρέπει να διαχειριστείς από τη μία σωστά τα έσοδά σου, αλλά χρειάζεται ο Άρης όχι μόνο διαχείριση. Χρειάζεται και έναν άνθρωπο ο οποίος κάθε χρόνο θα τροφοδοτεί, θα ενισχύει τα ταμεία της ομάδας με 1,5-2 εκατομμύρια. Γιατί πράγμα? Με αυτό θα μπορείς να έχεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα για τα δεδομένα της Super League. Δεν λέω να παίρνεις το πρωτάθλημα, αλλά να είσαι τέταρτος, τρίτο, τέταρτο, πέμπτος εκεί πέρα, να βγαίνεις Ευρώπη δηλαδή, ρε παιδί, άνετα.
και να μην είσαι χρεωμένος. Ναι, αυτή η τροφοδότηση όμως θα πρέπει να έχει και κάποιο αντιστάθμισμα. Δηλαδή να βάζει ένα 2 εκατομμύρια το χρόνο, άρα γιατί. Εμείς θέλουμε να βρούμε αυτόν. Ο Σαββίδης που βάζει 20, τι αντιστάθμισμα έχει. Και κάτι ακόμα. Είχε πριν από λίγες μέρες συνάντηση με τον Πρέσβη στην Αμερική, ένας παράγοντας του Άρη. Με τον Πρέσβη Αμερική στην Αθήνα. Ναι. Και του εξέφρασε μια δυστυχία του για το Σαββίδη. Ναι. Και λέω, γιατί δεν βρίσκεται τον τρόπο να κάνετε αυτό που πρέπει. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Από την Αμερική υπάρχει μια δυσαρέσκεια για όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και δεν γίνεται η ενδιάμεση κίνηση για να βοηθηθεί αυτό το θέμα. Ή ίσως γίνεται και εμείς δεν την ξέρουμε. Μακάρι. Γιατί μακάρι. Είναι σίγουρος ότι αν η Αμερική, με την έννοια που τη μα λέμε τώρα η Αμερική, σου πω ποιον το έβαθα, κάνει... Όχι, όχι, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι αν η Αμερική, με την έννοια που το λέμε εμείς, θελήσει να κάνει κάτι, είναι βέβαιο ότι δεν θα μάθουμε τίποτα εμείς. Και μια μέρα θα παρουσιαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό μια μέρα. Γιατί όπως σωστά εσύ διαισθανόσουν ή έλεγες, μάλλον δεν θα πήγαινε προς αγορά αυτό το πράγμα. Έτσι έδειχνε από την αρχή. Έτσι έδειχνε. Καλά. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Έλα, Παύλο. Για λίγο να με διευκρινίσετε κάτι. Αν μπορούμε, βεβαίως. Καταρχήν, συμφωνώ να μην απαξιωθεί αυτή η ιστορία. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί ήδη βλέπω. Καλά, το έχουμε αυτό ως λαός. Ήδη βλέπω. Δηλαδή, πρόσεξε λίγο. Ένας άνθρωπος που βάλε 200 χιλιάρικα πέρσι. Πολύ μεγάλο λάθος. Και θα βάλει άλλα τόσα στα επόμενα δύο χρόνια. Εμείς πρέπει να γνωρίσουμε. Θα τα πούμε. Πολύ μεγάλο λάθος. Θέλω να μου διευκρινίσετε και από τις δύο πλευρές, και ο Καρυπίδης και οι Αμερικάνοι, η πρόταση ήταν αυτή ξεκάθαρα. Βέβαια, 4 εκατομμύρια σε 8... Ξέρω, την είδα μέσα από το τάβλετ. Το λέω για κάποιον που ενδεχομένως το είδε. Είναι 4 εκατομμύρια σε 8... 8 δόσεις χρόνια, των 500.000 ευρώ. Ναι. Σε βάθος 8 ετίας, εντάξει. Σωστά. Συν, αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Συν, ναι, συν μπόνους 200.000 ευρώ ετησίως, στην περίπτωση που σε αυτά τα 8 χρόνια η ομάδα έβγαινε στην Ευρώπη. Ναι. Κοίταξε, δηλαδή αν έβγαινε και τα 8 χρόνια, συν ένα 600. Κοίταξε. Πρόσεξε να δεις. Αυτό λέει να με κάτι. Καταρχήν υπάρχει διετής, ας πούμε, συμφωνία για τη χορηγία. Σωστά, ναι. Δεν νομίζω να είναι καλοί σαμαρίτες και να μοιράζουν λεφτά, γιατί διαφημίζεις μια εταιρεία η οποία έχει έδρα την Αμερική. Και δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται, ακριβώς αυτό ρε εσύ Παπαδόπουλε. Δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος εδώ. Είναι ένας ακόμα τρόπος για να αφήσουν την πόρτα ανοιχτή. Κρατάνε τη σύνδεση με την ομάδα. Μην με προλαβαίνεις Παπαδόπουλε, ναι, γιατί, θα τα πούμε. Γιατί, αφού είναι γρήγορος, 28 χρόνια είναι, τρέχει. Καλά, 28 μπορεί να είναι, αλλά βλέπω ότι και λίγο το μυαλό του παίρνει αρκετές στροφές. Άρα λοιπόν, δεν μοιράζουν λεφτά γιατί είναι καλοί σαμαρίτες. Έτσι. Από την άλλη μεριά, επειδή τους έχω ζήσει 17 χρόνια, δεν ξέρω εάν ο Πολωνοαμερικάνος ο Σακίεβιτς έχει και εβραϊκή ρίζα. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ούτε. Τι θέλω να πω. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ σκληροί διαπραγματευτές. Υπάρχει ένα πνεύμα Εβραίων, έτσι να το πω να είμαι γενικά. Από τη μια να σε τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και από την άλλη να αποκομίσουν το μέγιστο κέρδος. Αν παρατηρήσετε, η Manchester United, την οποία έχουν Αμερικάνοι, πήρε χρόνο και για να γίνει το deal. Εσείς τι λέτε, ότι στον ένα χρόνο εκείνα αυτά και τα λοιπά λίγα υπόθηκαν. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση η πρόταση των Αμερικάνων πραγματικά δεν ήταν τίποτα. Να πω κάτι εδώ. Να πεις. Να πω κάτι εδώ. Υπάρχει και μία αντιπρόταση στην ουσία που έχει κάνει ο Καρυπίδης που δεν έχει πάρει μεγάλη έκταση. Έτσι, μπράβο, βλέπεις. Η αντιπρόταση, αρχίζουμε και μιλάμε. Η αντιπρόταση είναι η εξής. Ότι κάθε φορά που δίνετε αυτά τα 500 χιλιάρικα, τότε να παίρνετε και ένα ποσοστό μετοχών. Έτσι. Αυτό έτσι, δεν το είδαν αρχικά με καλό μάτι. Προφανώς δεν ήταν έτοιμοι να το απαντήσουν. Αλλά αν οριοθετήσουμε το τι είναι αυτό, σε τι αντιστοιχεί,
ίσως να μπορέσουμε και εκεί να βγάλουμε μια άκρη εισόδου αυτών των ανθρώπων στην ομάδα. Έχεις, ας πούμε, δίκιο, γιατί προσωπικά πιστεύω και σαν πρώτη ματιά ήταν ένα τεστ απέναντι στον Καρυπίδη, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κατάσταση της χώρας, οι Αμερικάνοι, που είναι δραματική, σου λέει αν τυχόν έχει άμεση ανάγκη εκείνο αυτά κτλ. Με λίγα λόγια ψωμόλησα, να το πάρουμε την ομάδα ουσιαστικά με 500 χιλιάρικα δάμε το χρόνο, ναι ή όχι. Κάπως έτσι, ναι. Όχι κάπως έτσι, έτσι. Γιατί μιλούσαν για το 90%, το 89% λοιπόν, ας πούμε, των μετοχών. Ουσιαστικά αυτό ήτανε. Εκμεταλλεύονται την κατάσταση της χώρας. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι θέλουν να δουν την πορεία της ομάδος. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Ίσως μέχρι την λήξη του πρώτου γύρου, ίσως και πριν από την επερχόμενη χρονιά, πριν από το τέλος 2018-2019, θέλουν να δουν τα έσοδα της ομάδος, πώς θα πάει η ομάδα, και ενδέχεται, έτσι πιστεύω σαν πρώτη ματιά, να επανέλθουν φυσικά με πολύ διαφορετική πρόταση, δηλαδή πρόταση ας το πούμε κανονική, γιατί αυτό δεν ήταν πρόταση. Για μένα ήταν περισσότερο τεστ κόπωσης, έτσι να το πω, από τη μεριά Καρυπίδη παρά λοιπόν ας πούμε τεστ. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει λοιπόν εξέλιξη, εκτός και αν σε αυτό το μεσοδιάστημα παρουσιαστούν τίποτα άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι του Καρυπίδη και να φτιάξει ομάδα. Θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα, να δούμε και τις κινήσεις, γιατί ακούω κάποια πράγματα για την ομάδα που υπάρχει και σαν πρώτη άποψη σε κάποια σημεία διαφωνώ. Θα τα δούμε όμως και θα μείνουνε. Εν καιρό. Ναι, τι παίκτες ας πούμε λοιπόν θα έρθουνε. Άρα πιστεύω ότι η πόρτα δεν έχει κλείσει τελείως και θα δούμε στην πορεία τι πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλους δύο, μην καλείτε άλλο γιατί έχουμε και το διάλειμμα για να πάμε. Ναι, να πάρουμε τους δύο. Απλά να πω ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Super League που πλέον μας ενδιαφέρουν, όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά. Ναι. Άλλαξε το ΔΣ, πήγε από 21-25 Μαΐου, αλλά είναι σημαντικό, 25 Ιουνίου, αλλά είναι σημαντικό γιατί παρόν στο Συμβούλιο θα είναι και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κύριος Βασιλιάδης. Κάτι που σημαίνει ότι αυτομάτως κύριο θέμα συζήτησης θα είναι το θέμα της αναδιάρθρωσης, που βέβαια όσον αφορά τη φετινή σεζόν θα έχει να κάνει μόνο με το ποια θα είναι τα play-off, πώς θα είναι τα play-off, πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι πέφτουν, ώστε να δούμε πώς θα πάμε στις 12 ομάδες του χρόνου. Άρα, φέτος έχουμε 16. Ναι. Τώρα, αν υπάρχουν play-off, play-out ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα αποφασιστεί ανάλογα με το τι θα κάνουμε και την επόμενη χρονιά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρωσία, Σαουδική Αραβία, ξεκίνησε το παιχνίδι. 0-0. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε βεβαίως στο 0-0. Στον επόμενο, γεια σας. Γεια σας. Θα πληρωθεί και ο Χρήστος σήμερα μεροκάματο. Με την πρωινή του παρουσία και την απογευματινή του. Εγώ, ό,τι και να γίνει, φίλε μου. Τσαλτίδη, απλά θα να εργάζεστε λίγο περισσότερο για να μπορέσετε να έχετε αυτά που θέλετε να έχετε, γιατί εργάζεστε λίγες ώρες. Βλέπω το καλοκαίρι και λόγω του σωματικού σας, πώς το λένε, λόγω του σώματός σας εκεί είστε λίγο έφτομος, δεν κουράζεστε. Έχεις μείνει πίσω. Πρώτον, έχω χάσει 24 κιλά επισήμως σήμερα μετά τη μέτρηση. Δεύτερον και κυριότερον, να ξέρεις ότι η βασική μου εργασία είναι όταν δεν με ακούς το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Μπορείς να δουλεύεις τον Νίκο. Δηλαδή, σε ώρες που δεν σε πιάνουμε. Πρώτον. Δεύτερον. Όχι, δεν είναι η βασική μου δουλειά, αυτό σου λέω. Δεν είναι η βασική σου δουλειά. Η βασική δουλειά στο ραδιόφωνο είναι άλλη, όπως ξέρει και ο Νίκος. Άλλη. Σωστά. Λοιπόν, περισσότερα συμφωνώ με τον κύριο Παύλο. Μεγάλη. Λόγω ηλικίας τον σέβομαι και έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ναι. Σήμερα μου άρεσαν πολύ οι τοποθετήσεις του.
Όταν είναι ήρεμος ο Παύλος, λέει ωραία πράγματα. Όταν νευριάζει λίγο. Είναι 8 χρόνια τέτοια συναλλαγή. Όχι, δεν θα την έχονταν κανένας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ένα λαθάκι έκανε, να το σημειώσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Ο. Δεν παρακολουθήσατε τον. Θα τον βγάλω φωτογραφία πώς είναι μέσα στο στούντιο. Με λοιπόν, τα πόδια πάνω στο στούντιο. Καταλάβατε το λαθάκι του Παύλου, ε. Ποιο λαθάκι? Η ομάδα στην Αμερική, η ομάδα στην Αγγλία δεν είναι η ομάδα. Είναι η Liverpool. Είναι η άλλη ομάδα που έπαιξε στο τελικό φέτος. Αυτήν έχουν οι Αμερικάνοι. Και εμάς μας έχουν οι Αμερικάνοι, δεν μας έχουν. Όχι. Οι Glazers. Ναι, οι Glazers μας έχουν εμάς. Ορίστε, άρα και οι Glazers. Άρα και οι δύο. Πολλοί Αμερικάνοι πέσανε σόπα, ρε. Αμερικανοποίηση του νησιού. Ναι. Να τελειώνει τώρα αυτή η ιστορία. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Είναι αυτό, ναι, που λένε έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Να πάμε παρακάτω. Παιδιά, άντε, ξεκινήστε να δουλεύετε. Που λέει η ιστορία. για το μεροκάματο. Ναι. Πρέπει να δουλέψουμε τώρα. Ναι. Να σταματήσουν τα χαζά. Πήγαινε, έλα και να είχαμε να λέγαμε. Όλα αυτά τελειώσανε. Ναι. Και να γίνει τώρα η ομάδα. Και ο κόσμος, αυτός που μπορεί. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν μπορεί, αλλά εγώ περιμένω τον κόσμο που μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί καλά είναι να ζητάμε και να θέλουμε, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το πράγμα. Οι Σαουδάραβες έχουν αλλάξει. Οι Σαουδάραβες έχουν αλλάξει 35 συνεχόμενες μπαλιές. Και μόλις το είπε, έκανε λάθος. Όχι, δεν την πήραμε. Μπαλάρα! Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Και σε εσάς. Γιατί προβλέπετε ζεστό. Αύριο Παρασκευή. Και καλή τηλεθέαση. Και καλή τηλεθέαση. Εννοείται αυτό, γιατί για παραλία δεν μας. Και καλή τηλεθέαση. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλώς το απόγευμα. Έτσι. Γεια σας. Βάλτε και κάμια διαφήμιση, γιατί θα πέσει. Ναι, ναι, ναι. Φωτιά μας κάψει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Δεν πρέπει να έχουμε. Άντε, πάμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Έτσι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. All About Ars On Air στο Libero 107,4. 1-0 η Ρωσία, κυρίες και κύριοι. Οπα, ο Χρήστος Τσαλτίδης. Με μια εκπληκτική. Γιαλά, γιαλά. Αυτός με το ΣΕΜΕ. Ο Πούτιν με έναν Σαουδάραβα. Τι φοράνε αυτοί, ρε φίλε. Αυτά τα τραπεζομάντια. Και στη μέση ο Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο, ο Γιάννη. Απ' τη μια κάνει ο Πούτιν, απ' την άλλη ο Σαουδάραβα ο τέτοιο. Και στη μέση ο Ιφαντίνο. Ο Γιάννη Ιφαντίνο. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές 231-0-27. Σκέψου τώρα, απ' τη μία είναι, να είναι ο Τσίπρας, ναι, απ' την άλλη ο Μητσοτάκης και στη μέση ο Ιφαντίνο. Χωρίς γραβάτα, έχει ένα κουνούπι στο δύο. Επόμενος φίλος, δύο κουνούπια έχει. Παρακαλώ. Έλα, εγώ είμαι, ρε, πάλι. Ναι. Να πείσω, ας πούμε, το Θανάση, ότι ναι, οι Αμερικάνοι στη Manchester United, ας πούμε, προηγήθηκαν από τους Αμερικάνους, ας πούμε, στη Liverpool. Και όχι μόνο αυτό. Στη Manchester United υπήρξε μια πολύ μεγάλη αντίδραση από μια αρκετά μεγάλη μερίδα φιλάθλων, οι οποίοι αποχώρησαν από τη Manchester United και δημιούργησαν άλλη ομάδα, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία παίζει, αλλά η εξέλιξη ήταν αυτή. Και μετά ακολούθησαν οι Αμερικάνοι στη Liverpool. Ναι. Έτσι περίπου. Okay. Καλώς, ωραία. Ναι. Αυτά ακριβώς. Έγινε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά. Καλά. Έχουμε άλλο, Χρήστο. Μεγάλη ευκαιρία, ωραία, για τη Ρωσία. Ανοιχτές οι γραμμές 231-0-287 και 3 οχτάρια. 2-0 έχουν σπάσει τα κεφάλια τους τώρα. Έχουν ανοίξει, τρέχουν αίματα. Τι. Δεν είναι εικόνα, ρε φίλε, να βλέπεις ποδοσφαιριστή κάτω να πονάει. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, υπήρχε offside που δεν το έδωσε ποτέ ο βοηθός. Υπάρχει το VAR πλέον γι' αυτό. Υπάρχει. Όπως το λέει ο εκφωνητής της ΕΡΤ, το VAR. Όχι το VAR, VAR. Ο Ρο Κουτουλίδη έφαγε. Κουτουλίδη. Ναι. Το έβγαλε όμως ο σκύλος, μπράβο του. Ποιος σκύλος πριν του μέσα από τα χέρια του μπήκε. Δυνατός. Και τα κόσμο που έχει πω. Ναι. Λοιπόν, σχολιάζουμε την πρόταση, την εξέλιξη, το όλο θέμα τέλος πάντων. Με το χθεσινοβραδινό. Νομίζω ότι το επαναλαμβάνω, το είχα πει και πριν, ότι είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές είπαν αυτό ακριβώς που συνέβη και μπορεί και ο κόσμος να βγάζει ένα ξεκάθαρο νόημα. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε όλοι ότι μπορεί οι προσδοκίες μας να ήταν μεγαλύτερες, δηλαδή να περιμέναμε μια μεγαλύτερη οικονομική πρόταση προς την πλευρά του Καρυπίδη ή με έναν καλύτερο διακανονισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να απαξιώνουμε τα χρήματα τα οποία διαθέτουν αυτοί οι άνθρωποι και με τα οποία έκλεισαν πολλές και μεγάλες τρύπες στη δεύτερη κατηγορία και θα μπορέσει με αυτά τα λεφτά επίσης φέτος να πάρει είτε έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή είτε 2-3
ποδοσφαιριστές καλούς για τα δεδομένα της Super League. Έτσι. Θα πρέπει να σεβαστούμε αυτά τα χρήματα, να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους που από την Αμερική στέλνουν χρήματα και αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι οι καλύτερες συνθήκες και να τοποθετούν με μια καλύτερη πρόταση. Απλά τώρα ο Θόδωρος Καρυπίδης αναλαμβάνει μια... αναλαμβάνει να συνεχίσει μόνος του. Τώρα το αναλαμβάνει. Ναι, περιμέναμε το ενδεχόμενο μήπως και μπουν και αυτοί. Απλά πλέον είναι οριστικό ότι συνεχίζει μόνος του για την ώρα και έχει μπροστά του ένα γεμάτο 15ήμερο μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου που θα ξεκινήσει και η προετοιμασία. Είναι πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν. Με πρώτο το αγωνιστικό και πρέπει να αρχίσει να κλείνει μέτωπα. Υπάρχει και το αγωνιστικό, υπάρχει και διαδότηση. Υπάρχουν και πιο μικρά ζητήματα όπως ας πούμε η οριστικοποίηση και η επισημοποίηση της συμφωνίας με την ΑΕΚ. Υπάρχει να κλείσει, το θέμα να κλείσει προετοιμασία. Το θέμα των οφειλών προς τους παίχτες που βάσει των όσων δήλωσε ο ίδιος θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη μέχρι αύριο, άντε, το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα τελειώσει να κλείσει οριστικά μέχρι τις 30 Ιουλίου. Είναι πολλά πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί. Τώρα που ολοκληρώθηκε η παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεγάλο Μήλο, όπως αποκαλείται η Νέα Υόρκη, και θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Αυτό με το Μεγάλο Μήλο, πολύ πετυχημένο, ρε φίλε. Big Apple, yes. Big Apple. Το σποτάκι αυτό της ΠΑΕ, το είδες? Το είδα πολύ. Για τα διαρκείας. Υπάρχει στο Instagram του Λαμπα Ουτάρης, φίλε. Όσοι υπάρχει, δεν το είδανε, να μπουν να το δουν. Έχει, είναι καλό ηχητικά. Πολύ δυνατό. Καλά, είναι. Δεν έχει λόγια από ό,τι το άκουσα. Δεν το έχει λόγια. Δεν το άκουσα. Τι ηχητικό είναι αυτό χωρίς λόγια? Ηχητικό με από την κερκίδα. Και we're back. Τι θα το βάλει τώρα. Εν τω μεταξύ, με τα κουνούμια στο τούτο τώρα θα γίνει. Δηλαδή. Ξέρεις ένα μειονέκτημα που έχεις? Ποιο? Ότι χτυπάς το mouse και το κινητό σ' άκουγε χθες. Ναι. Τι είναι? Ναι. Τι είναι? Ναι. Εδώ ακούμε σύνθημα. Ωραίο. Ωραίο, μ' άρεσε. Είναι και ωραία εικόνα. Πάντως πρέπει λίγο να δουλέψουν παραπάνω το πρόβλημα με κινήσεις, βέβαια, όπως η σημερινή των διαρκείας. Ναι. Έπεσα, δηλαδή, παράδειγμα σήμερα σε έναν Αριανό. Ναι, ναι. Περιπτερά στην Ιταλία. Περιπτερά. Αριανά και άρρωστο κιόλας. Μου λέει, άντε, λέει, να βγω τα διαρκείας, λέει, να κουνηθεί λίγο ο κόσμος. Λέει, έχουν και τα διαρκείας, λέει. Τώρα. Σοβαρά, βλέπεις. Αυτός τι πρόμο να τον κάνεις αυτόν, ρε φίλε. Είναι και περιπτεράς. Ούτε καν εφημερίδες δεν βλέπει. Δεν νομίζω να δίνει εφημερίδες ο περιπτεράς. Υπάρχουν περιπτερά που δεν έχουν εφημερίδες, φίλε. Τι? Υπάρχουν περιπτερά τα οποία δεν δίνουν εφημερίδες. Κάποια. Αυτός έχει? Αυτός νομίζω δεν έχει, όχι. Περιπτεράς χωρίς εφημερίδες. Δεν έχουν όλοι, ρε φίλε. Τάμπλετ δεν έχει, κινητό. Εντάξει. Του κατέβασε την εφαρμογή του Λαμπάουτ. Διαβάζει ο Λαμπάουτ, άρεσε. Πήγε να του κατεβάσει την εφαρμογή. Αλλά μάλλον του εκείνη την ώρα, φίλε, βιαζόμουν γιατί έπρεπε να έρθω εδώ. Εδώ. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί είχαμε εκπομπή. Είχαμε. Θα είχαμε. Μάλιστα. Εμείς θα. Θα. Τέτοιο. Τι, θα. Διακλείσουμε κάτι διαρκείας. Διαρκείας. Γιατί πήραμε. Να δώσουμε. Α, συνοηθούμε την Bayern. Θέλω να πάρουμε. Συνοηθούμε. Μεγάλη ευκαιρία. Ποτέ. Ποτέ. Θα ήτανε. Όπως είπε και ένας φίλος μου. θα ήταν. Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στο παγκόσμιο κύπελο η Σουηδική Αραβία. Παραλίγο να κάνει το 1-1 η Σουηδική Αραβία με το 10 τον αυτόν τον Σαλάουι. Προλαβαίνω να στείλω μια αποστολή του Λίμπερο στο Πού. Μην κουνάς τα πόδια σου με την καρέκλα μου. Έχω ένα τικ. Θα σε χτυπήσω με αυτό το πράγμα. Θα σε χτυπήσω. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχω ένα μισό στούντιο. Χτυπάει συνέχεια την καρέκλα μου και τα πόδια μου. Έχω ένα τικ. Έχω αυτό το πράγμα που κάνω συνέχεια. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό το έχω. Δεν μπορώ να το αποβάλω. Είναι η υπερένταση και η. Πώς το λένε, η εγρήγορση. Είσαι όμως. Είσαι χρήσιμος. Χρήστη, συγγνώμη. Όχι, είσαι χρήσιμος για κάτι. Για ντάταμα παιδιών. Εγώ. Ναι. Έτσι κουνιούνται τα μωρά για να κοιμηθούν. Για να τα κυνηγάς. Από πίσω. Λοιπόν. Ναι. Ο κόσμος βλέπεις έχει κατασταλάξει το τι γίνεται. Μάλλον έχω την αίσθηση, ότι βλέπουν το Μουντιάλ. Ναι. Και εγώ, έτσι καταλαβαίνω. Γι' αυτό εγώ θα φύγω σε 6.30. Θα φύγω. Αλλά πέρα από αυτό, μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο, για το Μουντιάλ.
αφού ο κόσμος. Καταρχήν ενημερώθηκε, ρε φίλε. Μέχρι τις 6 ώρα, σου λέει μετά το μάτς. Τελειώσαμε. Μοχάμεντ Αλσαλάουι. Να σου βάλω εγώ ένα δύσκολο. Τι? Ένα δύσκολο task. Task. Ναι, μέχρι task force. Task force. Ναι. Μέχρι τις 11. Ποια είναι αυτά. Κάτι στούκα είναι. Ναι. Σκνίπε. Λοιπόν, μέχρι τις 6.30. Ναι. Είσαι ο Πάκο Ερέρα. Είμαι ο Πάκο Ερέρα. Ναι. Θλάσσιο παίκτη τη Ρωσία. Σοριάστηκε λες και τον πυροβόλησαν. Κατευθείαν το κατάλαβα. Ο Βαγγέλης Πανταζή. Κορυφή. Κι όμως θα δεις ότι έχει υποστεί θλάση. Α, δούμε. Λοιπόν. Α, μιας που είπαμε Βαγγέλη Πανταζή. Περίμενε. Δες το να. Θλάση. Πάει αυτός. Δευτέρου βαθμού κιόλας. Σαν λουμπάγκο φαίνεται. Δεν είναι λουμπάγκο. Δες. Έγινε. Το 9. Έπιασε πίσω. Τι είναι εκεί πίσω. Έπιασε εκεί πίσω. Μάλιστα. Όταν σου λέω θλάση, θλάση, τελειώσαμε. Το 9 έξω. Μια που είπαμε Βαγγέλη Πανταζή, να αναφέρουμε ότι προχωράει, επειδή αξίζει να το θυμόμαστε, γιατί και αυτός παίκτης της ομάδας είναι και μάλλον θα συνεχίσει και σε αυτήν. Ο Δημήτρης ο Ανάκογλου προχωράει από θεραπεία του. Προχθές έβγαλε τις πατερίτσες μετά από 8 εβδομάδες. Όταν λες έβγαλε τις πατερίτσες. Σταμάτησε να τις. Έτσι είναι η. Να βγάζεις πατερίτσες. Γιατί κάποια στιγμή τις έβαλε δηλαδή. Ναι, ωραία, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, ότι κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία. Και τώρα αν μιλήσεις έτσι και πες ότι έβγαλε τις πατερίτσες, πάλι θα καταλάβω. Για το Θεό, δηλαδή. Το θέμα είναι θα μιλήσεις έτσι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μετά από 8 εβδομάδες. Στη Ρωσία γιατί φοράνε φόρμες του 1980. Μπορεί να είναι λίγο vintage. Ναι, είναι. Ναι, βλέπεις. Αρκετά vintage. Μια ωραία, χαρά, ναι. Όντως, λοιπόν, έβγαλε τις πατερίτσες. Και έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Ενδυνάμωσης του ποδιού του. Του ποδιού του. Χωρίς βιασύνη βέβαια αυτή τη φορά. Και ο καλύτερος παίκτης της Ρωσίας θλάση. Ναι. Γιατί την προηγούμενη φορά που βιάστηκε και ο ίδιος το παράδειγμα. Βιάστηκε. Ναι, βιάστηκε κάπως να επιστρέψει. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου καλά για τον ίδιο και έτσι τώρα πλέον πιο προσεκτικά και έχοντας και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του θα προχωρήσει με την αποθεραπεία του. Ο Δημήτρης Ανάκογλου που από την πρώτη στιγμή που πριν καν μπει στο χειρουργείο είχε την δέσμευση του Θόδωρο Καρπίδη ότι θα παραμείνει στην ομάδα και την νέα σεζόν, αρκεί να ρυθμιστούν για κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες όσον αφορά τον συγκεκριμένο. Φαντάζομαι θα είναι ενήμερος και ο Πάκο Ερέρα για την περίπτωση του Ανάκογλου. Έξω ο Τζαγκόεφ, έτσι λέγεται. Δεν πρόσεξα, Χρυσανθέμ, δεν κοιτούσα το όνομα. Σου λέω, το είδα ότι είναι θλάση, ναι. Πάω από τον Βαγγέλη. Και τώρα το ζήτημα είναι, μάλλον χλωμό τον βλέπω. Τον έφαγε. Εντάξει φίλε, φάνηκε. Άμα δεις το καταλαβαίνεις. Να το σκλαίει. Δεν πειράζει, έκανες πρεμιέρα. Έπαιξε το στην Ελλάδα. Για 23 λεπτά. Άρα, άμα πάρεις το χρυσό, θα πάρεις και εσύ μετάλλιο. Και ο χρυσό. Που αυτά είναι ρόλο στο τελικό. Σοβαρό. Εγώ έχω δώσει την πρόβλεψή μου πριν εδώ και 2-3 εβδομάδες Γαλλία. Θα το πάρει. Ο ξάδερφος του Ζαγόρα. Είναι και το. Είναι και το τέτοιο. Εγώ είμαι Αγγλία. Είναι και το θέλω μου. Καλά, εντάξει, εσύ και άλλοι τόσοι που είστε Αγγλία και περιμένετε ακόμα πάρει Αγγλία κάτι. Συνήθως ξέρουμε τι παίρνουμε. Ναι. Αν και ο πιο πιθανός τελικός είναι Βραζιλία-Γερμανία για μένα. Βραζιλία-Γερμανία. Ναι. Δεν έχω κάτσει να δω τις αποδόσεις. Έχω να θέλω για τη Γαλλία. Πώς πέφτουν τα. Και Γκρισμάν είναι πρώτο σκόρερ. Αν θέλετε, παιδιά, να ακούτε το. Χάρη Κέιν. Να πληρωθείτε. Χάρη Κέιν. Ο Κόλκας τον έβαλε το Χάρη Κέιν. Και ελπίζει να πληρωθεί. Θα δικαιωθεί. Μακάρι για αυτόν, φίλε, και να. Ποιο είναι στον όμιλο η Αγγλία. Τώρα, φίλε, δεν είμαι ο Κυλώνης. Περίμενε. Ναι. Καλά, κάνει εκπομπή όμως. Με τον Κυλώνη. Ναι. Δεν τον προσέχω. Πού και πού να περνά. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, Ρωσία, Σαουδική Αραβία 1-0. Ναι. Προηγούνται οι Ρώσοι. Ο ρυθμός έχει πέσει αρκετά μετά το γκολ το οποίο πέτυχαν. Μετά από τις 6.30 θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Ναι. Με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη που έχουμε. Τέλος ο Τσαϊρέλης, πάει στον Προμηθέα. Και ο Πουλιανίτης μάλλον πάει στην Κίμη. Στην Κίμη. Γενικότερα έχουμε αρκετές αλλαγές. Ανακοινώθηκε ο Πουλιάνιτς κιόλας, μας ενημέρωσε και ο Σωσίνα κι άλλος ρεπόρτερ εδώ πέρα, εξαιρετικά. Yeah. Λοιπόν, δεν ξέρω αν δεν το βάλαμε και ακούνε τα παιδιά, να το βάλουμε για τον Πουλιάνιτη, ότι ανακοινώθηκε. Έχει αυτό το φοβερό γκράφιτι του Γκάλι σε ένα δρόμο της Αθήνας, το οποίο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από το πρωί. Και σαν σήμερα είχαμε, επειδή πιάσαμε τον μπάσκετ και μια επιτυχία την οποία εγώ βέβαια δεν έζησα γιατί δεν είχα γεννηθεί καν. Εγώ το είδα. Εσείς που είστε και λίγο μεγαλύτερα από μένα το θυμάστε νομίζω πιο έντονα. Εγώ το θυμάμαι, ναι. Ναι, το Ευρωμπάσκετ. Το 87. Το 87, ναι, ναι, ναι.
Μελιβέρη Ανδρίτσο, ναι. Αργύρη Καμπούρη και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Το είδαμε όντως. Το είχατε. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? 10. Το θυμάσαι, είναι. 10 χρονών ήμουν. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Μάλιστα. Και μάλιστα μετά, όταν 12-13 χρονών, 14, είχα πάρει. 14. Είχα πάρει ένα. ένα τέτοιο. ένα βιβλίο με Νίκο Γκάλι απ' έξω. Οι χρυσές τέτοια του μπάσκετ, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Ο θρύλι του μπάσκετ, ξέρω εγώ. Mm. Με Νίκο Γκάλι εξώφυλλο. Που περιγράφει όλο αυτό το. Όλη αυτή την διοργάνωση. Μάλιστα. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας θα να κλείσει. Να φύγω να πάω στις γυμναστικές. Λοιπόν, είμαστε να φύγεις γιατί θα πάμε και πίσω στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή. Η Σαουδική εκπομπή. Αραβία δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Λογικό. Ποιες Σαουδάραβες τώρα. Αυτοί μόνο πετρελαιού. Ναι. Θέλω να παίξω και ποδόσφαιρο κιόλας. Μπορεί να έρθει ένας από αυτούς να μας αγοράσει. Και αύριο θα. Τι ώρα είναι ο Κούπερ με τους Αριόγλου αύριο. Εντάξει, τώρα που το λέω θα βάλουν γκολ. Κάτσε περίμενε. Με τη φάση αυτή και πάμε στο διάλειμμα. Αλλά χαλαουί. Αλλά το σουτ στα πουλιά. Στην Ελβετία. Ο Σάλεμ. Ο Σάλεμ την έστειλε στην Ελβετία την μπάλα. Χειρότερα από μένα σου. Και εμείς θέλουμε τώρα το τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ρεπορτάζ μπάσκετ και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Arizon Air. Νίκος Παπαδόπουλος. Πλέον μόνος του πίσω το μικρόφωνο. Με Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρά θα πάμε για άλλα περίπου 20 λεπτά. Σε λίγο θα ανοίξουμε και την μπασκετική ενότητα. Με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση, να βάλουμε λίγο στην άκρη το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Νομίζω κάναμε και αρκετή κουβέντα και καλή κουβέντα νωρίτερα. Ακούσατε τις απόψεις μας, ακούσαμε και εμείς τις δικές σας. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε και με το μπασκετικό Άρη και να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παραπονιάρη, που αν και μπασκετικός παρακολουθεί το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Εντάξει, το Μουντιάλ φυσικά και θα το παρακολουθήσουμε. Έχεις φίλε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, αφού η Ελλάδα εντάξει απουσιάζει, κάποια αδυναμία? Εγώ ανέκαθεν είχα αδυναμία στην Ισπανική σχολή, οπότε, οπότε και φέτος θα είμαι με τους Ισπανούς. Και με τον Πάκο Ερέρα δηλαδή, στο Βικελίδη σας βλέπουμε. Εννοείται. Δηλαδή να βρεις το ισπανικό μοντέλο Γιάννη μου. Εννοείται. Εννοείται, αν και φέτος βλέπω και την Αργεντινή να πηγαίνει έτσι αρκετά βαθιά στην διοργάνωση. Είναι τελευταία. Ο μόνος λόγος νομίζω στο φετινό Μουντιάλ για να πιστέψεις στην Αργεντινή είναι ότι ίσως θα είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση για το Μέση. Δεν βρίσκω άλλο επιχείρημα προκειμένου κάποιος να πιστέψει σε μια καλή πορεία της Αργεντινής. Εντάξει, εγώ τα έλεγα και πριν με τον Χρήσανθο που είναι από αυτούς τους σταθερούς που εδώ και χρόνια υποστηρίζουν την Αγγλία χωρίς αποτέλεσμα. Εγώ είμαι με τη Γαλλία φέτος. Η Γαλλία φέτος, Έχει νομίζω ίσως το πιο πλήρες, το πιο γεμάτο ρόστερ από όλες τις ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο Μουντιάλ. Θα δούμε. Και το πιο ακριβό, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι μαζί με τη Βραζιλία πρέπει να είναι το πιο ακριβό, ναι. Λοιπόν, έχουν εντάξει, είναι εκεί πέρα. Έχουν πολύ καλές μονάδες γενικότερα. Μια καλή μονάδα φαίνεται αποκτάει και ο Προμηθέας Πατρών όμως, Γιάννη μου. Με τον Μιχάλη Τσαερέλη. Με τον Μιχάλη Τσαερέλη, ο έμπειρος φόρβορντ, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια με την φανέλα του Άρη. Από τη νέα σεζόν θα είναι κάτοικος Πάτρας, καθώς ο Προμηθέας, η ομάδα του Μάκη Γιατρά, του κατέθεσε πρόταση για διετή συνεργασία, συμβόλαιο διετούς διάρκειας κλειστό, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τις 160.000 ευρώ. Είναι μια πρόταση την οποία δεν μπορούσε να αρνηθεί ο έμπειρος forward, ο οποίος θα κατηγορήσει για την ομάδα της Πάτρας και θα φοράει από τη νέα σεζόν την φανέλα του Προμηθέα. Ουσιαστικά από την πλευρά του Άρη δεν είχε γίνει κάποια επίσημη κρούση προς την πλευρά του Μιχάλη Τσαερέλη, και αυτό επειδή ο Βαγγέλης Αγγέλου γνώριζε ότι ο έμπειρος forward έχει ιδιαίτερα υψηλό κασέ για τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας, οπότε δεν μπήκε σε διαδικασία να συζητήσει προκειμένου να ανανεώσουν την συνεργασία τους, τουλάχιστον να κουβεντιάσουν αυτή την πιθανότητα. Ο Τσαερέλης, ο οποίος βέβαια έχει λαμβάνει και από τις δύο προηγούμενες χρονιές τις οποίες αγωνίστηκε στους κυπρινόπουλους, είναι επιστοπής και στο άρθρο 99, οπότε έχει μαζευτεί έτσι ένα αρκετά μεγάλο ποσό το έχει λαμβάνει ο Έλληνας παίκτης.
το οποίο διευθετείται σιγά σιγά από, από τις συζητήσεις που κάνει ο κ. Γουλιέλμος. 2-0 η Ρωσία, συγγνώμη σε διακόπτω Γιάννη, στο 43. Στο 43. Νικούδες πόδες, πάρει μια χαρά. Λέγαμε λοιπόν ότι ο κ. Γουλιέλμος βρίσκεται σε επαφή με την πλευρά του παίκτη προκειμένου να διακανονίσει, προκειμένου να διευθετήσει την οφειλή που υπάρχει προς τον αθλητή. Θα δούμε ποιους όρους θα θέσει και αν αυτοί θα γίνουν αποδεκτοί και σιγά σιγά να αρχίζουν να τηρούνται και οι όροι του διακανονισμού προκειμένου να υπάρχει έτσι μια ομαλή αποπληρωμή των οφειλωμένων. Εκτός από τον Μιχάλη Ταϊρέλη, αυτή η διαργασία ακολουθείται και για τους υπόλοιπους παίκτες που είτε αγωνίστηκαν τη φετινή σεζόν στην ομάδα είτε την προηγούμενη και φυσικά με τους παίκτες οι οποίοι έχουν επιδιωθεί στη FIBA και έχουν επιφέρει αυτή την απαγόρευση μεταγραφών στην ομάδα, τα ποσά τους βέβαια τα οποία είναι ιδιαίτερα ψηλά. Παρ' όλα αυτά ο κ. Γουλιέλμος κάνει τις επαφές του, έχει τις συνομιλίες του με τους νομικούς εκπροσώπους αλλά και με τους αντίτες των παικτών, προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή, προσπαθεί να πετύχει το καλύτερο deal από την πλευρά του Άρη για να μπορέσει αυτός να είναι συνεπής στους όρους στους οποίους θα συμφωνηθούν και να μπορέσει σιγά σιγά έτσι να αρχίσει να συρρυκνώνεται το μέγεθος των οφειλών. Μάλιστα. Με το Lucky Jones τι γίνεται? Ο Lucky Jones είναι μια περίπτωση παίκτη η οποία απασχολεί τον Βαγγέλη Αγγέλου. Άλλωστε ο Αμερικάνος έχει συνεργαστεί με τον coach του Άρη και την περσινή σεζόν στον Προμηθέα Πατρών. Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν ο Lucky Jones ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης. Γενικότερα πραγματοποίησε κάποιες πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Είχε σταθερότητα στην απόδοσή του. Γενικότερα είναι ένας αθλητής ο οποίος αρέσει στον Βαγγέλη Αγγέλου. Τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παρουσιάσει φέτος ο Άρης μέσα στο παρκέ. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και έχει κάνει έτσι την πρώτη κρούση ο Βαγγέλης Αγγέλου και στον παίκτη αλλά και στον αντέτη του, προκειμένου να διαπιστώσει τις προθέσεις που υπάρχουν, ποιες είναι οι απαιτήσεις και γενικότερα ποιο είναι έτσι να εισπράξει έτσι μια πρώτη εικόνα για το που προς ποια κατεύθυνση κινούνται τα πράγματα. Από αυτή την πρώτη κουβέντα που έγινε υπάρχει διάθεση να συνεργαστεί ο Lucky Jones ξανά με τον Βαγγέλη Αγγέλου, καθώς είναι ένας προπονητής τον οποίον εκτιμά πολύ. Αλλά είναι λογικό όταν ένας παίκτης προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν, είναι λογικό να περιμένει λίγο διάστημα προκειμένου να δει και τι άλλες προτάσεις θα έχει στα χέρια του. Η προοπτική του εξωτερικού είναι μια περίπτωση που εξετάζει ο Αμερικάνος, περιμένει και από εκείνη την πλευρά να δει τι προτάσεις θα έχει στα χέρια του και στη συνέχεια να αξιολογήσει την καλύτερη πρόταση που θα έχει προκειμένου να την επιλέξει. Πάντως, σύμφωνα με τα λεφτά που έπαιρνε φέτος στον ΠΑΟΚ ο Αμερικάνος, ο Άρης μπορεί να τα καλύψει, μπορεί να του δώσει δηλαδή ένα αντίστοιχο ποσό. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό στην όλη ιστορία, σύν το γεγονός βέβαια ότι με τον Lucky Jones ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, οπότε το γνωρίζει, ξέρει τον τρόπο δουλειάς του και θα μπορέσει έτσι να ενσωματωθεί εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία, εφόσον υπάρξει συμφωνία, να ενσωματωθεί έτσι πιο ομαλά στα νέα δεδομένα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξει ο χρόνος, αν τελικά οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να πορευτούν μαζί από τη νέα σεζόν. Να πούμε όμως ότι ο Lucky Jones δεν είναι η μοναδική περίπτωση Αμερικάνου που απασχολεί τον Άρη. Ο Βαγγέλης Αγγέλου καθημερινά βρίσκεται σε επαφές με αντέντιδες παικτών, με αντέντιδες Αμερικάνων οι οποίοι αγωνίστηκαν στην φετινή Basket League και το δελτίο του στο Letter of Clearance βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς από τη στιγμή που υφίσταται ακόμη το απαγορευτικό των μεταγραφών, ο Άρης έχει τη δυνατότητα να πάρει Αμερικανούς και ξένους παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν στην Ελλάδα φέτος και μετά
της 21 Ιανουαρίου από όταν και επιβλήθηκε επίσημα το μπαν των μεταγραφών στην ομάδα. Ο Βαγγέλης Αγγέλης λοιπόν κάνει τις επαφές του με τον Γκάρι Μαγκή που αγωνίστηκε φέτος στην Κίμη, με τον Μάικλ Κάιζερ ο οποίος επίσης αγωνίστηκε στην ομάδα του Γιάννη Καστρίτη φέτος, με τον Wiggins, με τον Νταμάλ Νίξον, γενικότερα με παίκτες οι οποίοι παρουσιάσαν έτσι μια καλή εικόνα και μια σταθερότητα στη φετινή Basket League και έχει έτσι τη δυνατότητα ο Άρης να καλύψει το, το κασέ τους. Ποιες από αυτές τις περιπτώσεις θα προχωρήσει επιπλέον ο Άρης και ο Βαγγέλης Ακέλου είναι κάτι το οποίο θα το γνωρίζουμε με περισσότερη ασφάλεια και μέσα στις επόμενες ημέρες και φυσικά όταν ξεκαθαρίσει και το θέμα με την απαγόρευση των μεταγραφών. Καθώς μία από τις προτεραιότητες της ΚΑΕ και του κυρίου Γουλιέρμου είναι να αρθεί το απαγορευτικό μεταγραφών ούτως ώστε η ομάδα να μπορέσει να έχει την επιλογή παικτών από την ελεύθερη αγορά. Οπότε στην περίπτωση που δεν υπάρχει το απαγορευτικό μεταγραφών αντιλαμβάνεις Νίκο ότι τα δεδομένα αλλάζουν, ο Βαγγέλης Αγγέλου θα έχει να επιλέξει ξένους από μια μεγαλύτερη δεξαμενή, οπότε και οι συγκεκριμένες περιπτώσεις που εξετάζει, Αμερικανών δηλαδή από το ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να περάσουν και σε δεύτερη μοίρα. Αλλά αυτό πρέπει πρώτα να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί με, την, με το θέμα της απαγόρευσης των μεταγραφών. Έχουμε σημειώσει και τις προηγούμενες μέρες μέσα από τον Αμπαουτάρης ότι ο κ. Γουλιέλμος βρίσκεται σε επαφή, σε επικοινωνία με την πλευρά των παικτών που έχουν δικαιωθεί στο δικαστήριο της FIBA και τους έχει επιδικαστεί το ποσό επιφέροντας έτσι το απαγορευτικό μεταγραφών στην ομάδα, προσπαθεί να επιλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα για να δώσει έτσι και μια μεγαλύτερη ευκαιρία κινήσεων στο Βαγγέλη Αγγέλη για να χτίσει την ομάδα της, της νέας σεζόν. Προς το παρόν, ως προς αυτό το κομμάτι, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, δεν έχει επιτευχθεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία για να μπορούμε να την, να την μεταφέρουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτά από τον μπασκετικό Άρη και τον Γιάννη Παραπονιάρη που μας κατατόπισε όσον αφορά τα, τα τελευταία ζητήματα που προκύπτουν και αυτά που ενδεχομένως θα προκύψουν μέσα στο επόμενο διάστημα με το Lucky Jones, Νίκο Μοσχοβίτη. Λοιπόν, βεβαίως, βεβαίως. Λέει τα καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Ρωσία, Σαουδική Αραβία 2-0. Στο 12 ο Γκαζίνσκι έβαλε μπροστά τους οικοδεσπότες Ρώσους και στο 43 ο Τσέρισεφ που μπήκε ως αλλαγή στο 24 αντί ο Τζαγκόεφ πέτυχε το δεύτερο γκολ της Ρωσίας κόντρα στην Σαουδική Αραβία στο μοναδικό παιχνίδι που διεξάγεται σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο. Αύριο έχουμε στις 3 Αίγυπτος τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ και Αντώνη Αριόγλου κόντρα στην Ουρουγουάη. Έχει δίκιο ο Χρήστος και όσοι που το έλεγε πριν. Στις 6 Μαρόκο-Ιράν. Ποιος θα κάτσει ρε φίλε τώρα Μαρόκο-Ιράν. Για το Θεό δηλαδή. Και στις 9 το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αυριανής ημέρας. Αυτό είναι ματσάρα, ναι. Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια νομίζω της φάσης των ομίλων στο Μουντιάλ, το Πορτογαλία-Ισπανία. Το οποίο λέει το γήπεδο που θα γίνει εδώ πέρα. Όχι, στην Ισπανία φυσικά που βρέθηκε στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα με τον όλο χαμό που δημιουργήθηκε με τον προπονητή της που απολύθηκε και τη θέση του πήρε ο Φερνάντο Ιέρο, η παλιά δόξα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας. Λοιπόν, για τον Άρη το μπασκετικό νομίζω μας κάλυψε και σας κάλυψε ο Γιάννης. Για τον ποδοσφαιρικό επίσης τα είπαμε. Πλέον περιμένουμε τις επόμενες ημέρες αφού τελείωσε για την ώρα το ζήτημα με τους Αμερικανούς και ο Καρυπίδης προχωράει μόνος του να γίνουν και οι πρώτες κινήσεις. Και όταν λέω και όπου πρώτες κινήσεις μιλάμε πάντα και έχοντας σε πρώτο πλάνο το αγωνιστικό. Δηλαδή αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει εδώ καιρό για το ξεκαρτάρισμα του ρόστερ να μπει ένα τέλος. Να γίνουν τελική εισηγή από τον Ερέρα, να τις δουν με τον Καρυπίδη, να ενημερώσουν τους παίκτες που να μείνουν, να ενημερώσουν αυτούς που να φύγουν, να βρεθούν και κάποιες λύσεις σε οικονομικά ζητήματα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι μόνο στις μεταγραφές και στα συμβόλαια που θα ανανεωθούν και σε παίκτες ενδεχομένως που έχουν συμβόλαιο
και μπορεί ο Ερέα να μην του υπολογίζει, άρα θα πρέπει να το σπάσει αυτό το συμβόλαιο. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Να τελειώσει αυτό, να αρχίσουν να γίνονται και οι πρώτες μεταγραφές, γιατί σε 15 μέρες και κάτι παραπάνω, 14 το μήνα έχουμε, ναι, σε 15 μέρες και λίγο παραπάνω, θα έχουμε την έναρξη της προετοιμασίας του Άρη, που πρέπει, και είναι και το θέλω του Πάκο Ερέρα, να δώσει το παρόν το 70-80% του νέου ρόστερ. Το οποίο σημαίνει και παραμονές, σημαίνει και αφήξεις. Είπαμε ότι υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις τουλάχιστον ποδοσφαιριστών με τις οποίες υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και με την επιστροφή του Καρυπίδη θα μπουν στην τελική του ευθεία. Για να έχουμε καλό χρόνο των πραγμάτων, αν όχι μέχρι την Κυριακή από την επόμενη εβδομάδα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τις πρώτες ανακοινώσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν φυσικά και στην κίνηση των διαρκείας, τα οποία αύριο κλείνουν μία εβδομάδα στη διάθεση του κόσμου, και εφόσον έρθουν και 2-3 κινήσεις καλών ποδοσφαιριστών, και αν σου κάτσει που το θεωρώ λίγο δύσκολο να φέρεις ένα καλό όνομα τώρα στα ξεκινήματα των μεταγραφικών σου κινήσεων, θα βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι των διαρκείας. Για έναν κόσμο βέβαια που έχει ενθουσιασμό σίγουρα, αλλά με τέτοιες κινήσεις θα τον οθήσεις κατά τον σπρώξει εισαγωγικά πιο κοντά στο να προμηθευτεί το διαρκείας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Been a long time since I've seen your face. That expression you got, love could never erase. Hey, 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 hey. Oh, yeah. Χαμός διαβάζουμε γίνεται έξω από το ΣΕΦ. Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επεισόδια περιμετρικά του γηπέδου, αναφέρονται πριν τα ρεπορτάζ, ανάμεσα σε οπαδούς των Ερυθρολεύκων και των αστυνομικών δυνάμεων. Η κατάσταση είναι έκριθμη, ενώ υπήρξε και ρήψη βόμβας Μολότοφ. Με πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει και ένα καμένο βαν. Πέραν του καμένου βαν, ενημέρωση αστυνομίας κάνει λόγο και για φωτιά, λέει, σε κάδος έξω από αποδυτήρια των αθλητών, καθώς και για χούλιγκαν που περιφέρονται εκτός γηπέδου. Χούλιγκαν θα ήταν. Τι θα ήταν, απόφυτο Δελασάλ, Χρήστο Κιώση. Δηλαδή, για το Θεό. Μάλιστα, η διευκρίνηση. Λοιπόν, μάλιστα λέει, οι αιστείες φωτιάς δεν είναι μόνο αυτές, καθώς φωτιά έχει πιάσει και το δασάκι που βρίσκεται έξω από τα αποδυτήρια των παικτών. Εντάξει. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Όσον αφορά τα επεισόδια, και ειδικά όταν μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έμεινε στον ανατρόμητο ο Μπρούνο. Άδικος του Περιστερίου, λέει, θα μείνει ο Μπρούνο Φελίπε. Και την σεζόν, αφού επεκτάθηκε, λέει, ο δανεισμός του παίχτη από την αυστριακή Lask Leeds ως το καλοκαίρι του 19. Λοιπόν, μετά από εισήγηση του Νταμίρ Κάναντι. Ξεκινάνε σιγά σιγά, άλλοι ανανεώνουν, άλλοι κάνουν μεταγραφές. Περιμένουμε να δούμε πλέον τι θα γίνει και από πλευράς Άρη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κάπου εδώ αποχαιρετούμε. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γεώργιο Ματζιούκη, ο οποίος θα σας ενημερώνει φυσικά και την εξέλιξη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Θυμίζω Ρωσία, Σαουδική Αραβία 2-0 ημίχρονο. Σε λίγο ξεκινάει και το δεύτερο 45 λεπτό. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά από τις 5, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, ελπίζοντας ότι μπορεί να έχουμε και κάτι είτε μεταγραφικό είτε σε επίπεδο ανανέωσεων. Να είστε καλά. Καλή τηλεθέαση στο Μουντιάλ. Τα λέμε και πάλι αύριο.